Πρώτος καλεσμένος ο συγγραφέας Χρήστος Μαρκογιαννάκης. Ο Χρήστος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κρήτη, αλλά ζει στο Παρίσι. Είναι ποινικολόγος και αγαπά να πλάθει ιστορίες. Ιστορίες που κάνει βιβλία και το κοινό αγαπά να διαβάζει. Τα βιβλία του κατά κύριο λόγο είναι αστυνομικά μυθιστορήματα. Και η κουβέντα μας αναπόφευκτα κινείται στη σχέση ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα. Ανάμεσα στη ζωή που πλέκει τα πιο δυνατά σενάρια και τη φαντασία ενός συγγραφέα που τρέφεται από την αλήθεια της ζωής. Καλώς μου ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια μας πήρε αυτό το ραντεβού. Πολλά, αλλά έγινε τελικά. Ορίμασαν οι συνθήκες και να είμαστε. Την καλύτερη χρονική στιγμή. Ακριβώς. Και βέβαια είχα πάντα την περιέργεια, βρε Ανδριανή, πώς θα κάνεις μια συνέντευξη με τον Χρήστο που τα βιβλία του είναι ξενόγλωσσα. Και ευτυχώς ήρθες και δούλεψες για μένα. Θα την κάνω την ερώτηση. Γιατί μέχρι τώρα έχεις επιλέξει τα βιβλία σου να εκδίδονται στα γαλλικά ή και σε άλλες γλώσσες αντίστοιχα και όχι στα ελληνικά? Νομίζω ότι προέκυψε πολύ φυσικά αυτή η απόφαση, επειδή ζω στη Γαλλία. Ήταν πολύ ευκολότερο να συνεννοηθώ, να είμαι παρόν και να συνεχίζω μετά. Ξέρεις, στη Γαλλία δεν υπογράφεις απλά ένα συμβόλαιο, βγαίνει το βιβλίο και τελείωσε. Αλλά κάθε Σαββατοκύριακο, από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τέλη Ιουνίου, έχουμε την πολυτέλεια και τη χαρά να πηγαίνουμε σε κάποιο φεστιβάλ βιβλίου. Από τις μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες πόλεις διοργανώνουν ένα φεστιβάλ βιβλίου, είτε γενικότερο είτε συγκεκριμένα για τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Και έτσι πέρασα για πολλά χρόνια πριν τον COVID φυσικά. Ναι. Και τώρα ξεκινάνε τα πράγματα σιγά σιγά πάλι. Όλα μου τα Σαββατοκύριακα γνωρίζοντας, μαθαίνοντας, ανακαλύπτοντας τη Γαλλία και προωθώντας τα βιβλία μου. Είχα πει λοιπόν στον εαυτό μου ότι η μόνη περίπτωση να επιστρέψω στην Ελλάδα με γραπτό, με κείμενο, με βιβλίο, είναι να βρω έναν εκδοτικό οίκο ο οποίος θα καταλάβει τις ευαισθησίες μου και ο οποίος θα με δεχτεί με συνθήκες εξωτερικού. Και αυτός είναι ο Μίνωας. Και έγινε. Και έγινε. Τι ωραία. Είναι αυτό που λέμε, όταν οριμάζουν οι συνθήκες, έρχονται τα πράγματα και γίνονται. Ακριβώς. Σε όλη τη ζωή το βλέπεις αυτό να συμβαίνει. Τελικά. Συμβαίνει, αλλά χρειάζεται και ρίσκο, χρειάζεται και προσπάθεια. Δεν γίνονται μόνο τους τα πράγματα, δεν έρχονται δηλαδή μόνο από τύχη. Υπάρχει ο καιρός που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, η ευκαιρία δηλαδή που περνάει από μπροστά σου και πρέπει να την αρπάξεις από τα μαλλιά. Αυτό νομίζω και έγινε και με μένα. Πήρα το ρίσκο και άφησα την ζωή μου και την καριέρα μου στην Κρήτη. Πήγα στη Γαλλία, στο Παρίσι, δεν ήξερα κανέναν, δεν μιλούσα γαλλικά. Και 11 χρόνια μετά, με πολλή δουλειά, έχω αρχίσει να κάνω μία μικρή καριέρα. Ας το πούμε έτσι, δυναμικά και να είμαι παρόν στα λογοτεχνικά πράγματα της Γαλλίας και όχι μόνο. Ξεκίνησες, πήρες την απόφαση, έβαλες τη βαλίτσα σου δυο ρούχα που λένε, έκλεισες ένα εισιτήριο και πήγες σε μια χώρα που δεν μιλούσες καν τη γλώσσα της. Ναι, όταν έγινα 30 ήθελα να αλλάξω λίγο και αποφάσισα, ξέρεις, το Παρίσι μου άρεσε πάντα. Σαν πόλη, σαν προορισμός διακοπών. Πήγαινε σαν τουρίστας. Ακριβώς. Πήγαινε σαν τουρίστας, έμενα 10 μέρες. Άρα και είχες το ωραίο feeling μιας πόλης. Ακριβώς. Και εκεί πάνω στις 10 μέρες είναι ακριβώς και το όριο που αρχίζεις λίγο να καταλαβαίνεις τη ζωή μιας πόλης, αλλά και πάλι δεν έχεις μπει για τα καλά. Και πήρα λοιπόν αυτό το ρίσκο, ήμουνα μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας. Η Αγγλία θα ήταν μια πιο ασφαλής επιλογή. Ναι, προφανώς μιλούσες τη γλώσσα, ναι, και καταλάβαινες. Αλλά το Παρίσι με κάλεσε, με τράβηξε. Και το παράξενο είναι ότι από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα εκεί, αισθάνθηκα σαν το σπίτι μου. Αχ, τι ωραίο συνέστημα, ναι, αυτό. Ναι. Και να χτυπήσω ξύλο 11 χρόνια μετά δεν έχει αλλάξει αυτό. Τη γλώσσα πόσο γρήγορα την έμαθες? Όταν πέσεις με τα μούτρα, όταν σε ρίξουν στα βαθιά, όπως λένε, τη μαθαίνεις γρήγορα. Μέσα σε ένα χρόνο δηλαδή την είχα μάθει σε επίπεδο να μπορώ να κάνω, να συνεχίσω τις σπουδές μου στην εγκληματολογία στο Παρίσι. Και τώρα μιλάω με αυτό το χαρακτηριστικό αξάν που έχω, γιατί όλοι οι ξένοι έχουμε κάποιο αξάν. Ναι. Και κάνω και κάποια μικρό λαθάκια, ναι, στα προφορικά. Συγχωρούν και τους φαίνεται μάλιστα και πολύ γοητευτικό και πολύ εξωτικό. Και καμιά φορά, για να σου πω και την αλήθεια, κάνω και κάποια λαθάκια επίτηδες για να τους, έτσι, να τους εξάψω λίγο τη φαντασία και να τους θυμίσω ότι, ξέρετε κάτι, είμαι ένας συγγραφέας ο οποίος δεν είναι Γάλλος και μιλάω για πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα. Είτε για την ελληνική μυθολογία, παραδείγματος χάρη, για αυτά που συνδυάζουν το έγκλημα με την τέχνη. Ξέρεις, καταλαβαίνω ότι αυτό το άλμα στα 30 σου ήταν πραγματικά ένα μεγάλο ρίσκο, αν το δεις από απόσταση. Δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή αν πραγματικά το ένιωθες, ότι τώρα Χρήστο όλα ή τίποτα, ή απλά ήρθε. Ήταν και η άγνοια, ας πούμε, της ηλικίας. Η άγνοια του κινδύνου που λέμε. Η άγνοια του κινδύνου, προφανώς. Δεν μπορώ να σου πω. Έφυγα σίγουρα ξέροντας ότι θέλω να αλλάξω. Ναι.
Λέω πάντα στη ζωή μου ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Και έτσι είναι. Και έτσι είναι. Και ήταν μια ευτυχή συγκυρία ότι πηγαίνοντας εκεί γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι με βοήθησαν να καταλάβω τι μου αρέσει να κάνω, να γράφω. Ναι. Και μου έδωσαν την ευκαιρία αυτά που γράφω να τα μοιραστώ με τους αναγνώστες. Μέχρι τότε δεν έγραφες. Μέχρι τότε ούτε έγραφα. Για το σιρτάρι σου κάτι. Μέχρι τότε έγραφα νομικά έγγραφα. Αγωγές, μιλήσεις, εξώδικα της δουλειάς. Καθόλου φαντασία. Ή έχει και αυτό φαντασία. Πολλές φορές η πραγματική ζωή έχει πολύ περισσότερη φαντασία από τη μυθοπλασία. Λέμε ότι, και το λέω και το πιστεύω, ότι πολλές φορές θα πρέπει αυτά που έχεις ζήσει, τις εμπειρίες που έχεις από τη δουλειά σου ως δικηγόρος ή από τις υποθέσεις ως εγκληματολόγος, να τα χαμηλώσεις λίγο, να τα κάνεις λίγο πιο απλά και λίγο πιο κατανοητά, γιατί κάποιος που θα τα διαβάσει θα πει αυτά δεν γίνονται, δεν συμβαίνουν. Έτσι χρειάζεται ένα φίλτρο η πραγματικότητα μέσω της μυθοπλασίας για να γίνει ένα μυθιστόρημα. Και αυτό προσπαθώ να κάνω. Η ζωή γράφει τελικά τις πιο δυνατές ιστορίες, Η ζωή γράφει τις πιο δυνατές ιστορίες και στο αρθετικό της και στο αρνητικό. Και η μεγάλη διαφορά που έχει η ζωή από τη μυθοπλασία, και ειδικά στο αστυνομικό μυθιστόρημα και σε ό,τι έχει να κάνει με έγκλημα, είναι ότι στα μυθιστορήματα, στη μυθοπλασία, στο τέλος, έχουμε τον δολοφόνο και συνήθως έχουμε και την κάθαρση. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει πάντα στην πραγματική ζωή. Στην πραγματικότητα όλο αυτό. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι τυχαίο ότι γράφεις αστυνομικά μυθιστορήματα ή δεν είναι τυχαίο ότι έχεις ξεκινήσει από τη νομική, έχεις εντρυφήσει, έχεις μελετήσει, έχεις σπουδάσει την επιστήμη της εγκληματολογίας. Όλα αυτά συνδέονται. Σε θυμάσαι πάντα να έχεις ένα μυαλό που κλωθογυρνούσε αυτές τις ιδέες μέσα σου να ψάξεις να βρεις την άκρη του νήματος σε μια ιστορία. Μου άρεσε πάντα από πολύ μικρός η αστυνομική λογοτεχνία. Νομίζω ότι μεγαλώσαμε με την Άγκαθα Κρίστη. Ναι. Ανάμεσα σε άλλα, Ζορ Σιμενών, Πατρίσια Χάισμιθ, Πι.Ντι. Τζέιμς, που είναι και αναφορές μου, όλοι αυτοί που τους αναφέρω ως τους εκπροσώπους της χρυσής εποχής της αστυνομικής λογοτεχνίας και οι οποίοι με εμπνέουν. Πάντα δημιουργούσα ιστορίες στο μυαλό μου. Μου άρεσε να τις μοιράζομαι προφορικά με φίλους. Όταν ήμουν μικρότερο, η γειτονιά μου. Έπλαθα ιστορίες και τις έλεγες. Έπλαθα ιστορίες και μάλιστα. Τρομακτικές, ας πούμε. Τρομακτικές, ναι. Και εγκλήματα. Και μάλιστα τους έλεγα ότι το έχω δει στην τηλεόραση, που δεν ίσχυε. Απλά το έβγαζα από το μυαλό μου. Τώρα μάθατε ότι αυτά που σας έλεγε. Το έμαθα, ναι, το αποκάλυψα. Αυτά λοιπόν που δημιουργούσα στην φαντασία μου και τα μοιραζόμουν, δεν τα είχα γράψει. Δεν τα είχα γράψει ποτέ στο χαρτί, γιατί δεν είχα και χρόνο. Οι σπουδές, το μεταπτυχιακό, η δουλειά. Και πηγαίνοντας στο Παρίσι για το διδακτορικό μου στην εγκληματολογία, βρήκα ανάμεσα στην έρευνα, στις ώρες που περνούσα για την έρευνα, λίγη ώρα να γράψω. Και έγραψα το πρώτο αστυνομικό μυθιστόρημα, το οποίο μπήκε στο συρτάρι μου για κάποια χρόνια και έπειτα βρήκε το δρόμο του για τους αναγνώστες, βραβεύτηκε στη Γαλλία με δύο πολύ σημαντικά βραβεία και τώρα το έχετε και εσείς στα χέρια σας, στον πέμπτο όροφο της νομικής, Μίνωας. Πώς νιώθεις που βλέπεις ότι βγήκε αυτό το ταξίδι που έκανες στη Γαλλία, αυτή η βαλίτσα που γέμισες για το πρώτο ταξίδι, σου φέρε και άλλους προορισμούς και άλλες διαδρομές. Σε πήγε και αλλού. Δηλαδή, είμαι σίγουρη ότι ξεκίνησε από εδώ με το εισιτήριο. Δεν είπες, εγώ τώρα θα πάω να γράψω βιβλία. Όχι. Το είπες και πριν, ότι κάπως στον δρόμο σου βρέθηκαν άνθρωποι που σου έκαναν. Ακριβώς. Και έτσι είναι. Κάποιοι τις λένε συμπτώσεις, εγώ τα λέω ραντεβού. Γνωρίζεις κατάλληλους ανθρώπους, την κατάλληλη στιγμή, οι οποίοι σε βοηθάνε να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου ή να κάνεις αυτά για τα οποία, αυτά τα οποία ονειρεύεσαι να κάνεις και θέλεις να κάνεις και αυτά για τα οποία έχεις και τις ικανότητες, αν θες, να κάνεις. Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος, αισθάνομαι πολύ περήφανος, γιατί η γαλλική αγορά από την οποία ξεκίνησα δεν είναι μια εύκολη αγορά. Έχουν μια πολύ μεγάλη παραγωγή βιβλίου και πολλές φορές το να είσαι ξένος δεν είναι τόσο καλό. Ευτυχώς το να είσαι Έλληνα στη Γαλλία είναι πολύ καλό. Πώς το εννοείς δηλαδή αυτό, τι. Είναι πολύ φιλέλληνες οι Γάλλοι και όταν μιλάς για πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα έχουν ένα επιπλέον ενδιαφέρον. Πάντα όταν πηγαίνω σε φεστιβάλ βιβλίου. Το πρώτο πράγμα που έρχονται και μου λένε είναι έχουμε πάει στην Ελλάδα, πήγαμε πέρυσι και πήγαμε εκεί. Και αρχίζουν και μου ξεστορούν λίγο τις διακοπές τους. Και μετά αρχίζουν και μιλάμε για τα βιβλία και δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης. Και οι Γάλλοι, ενώ είναι δύσκολοι σαν αναγνώστες, όταν. Απαιτητικοί. Πολύ, πολύ απαιτητικοί, γιατί ακριβώς έχουν μια τεράστια πηγή λογοτεχνίας. Όταν σου δώσουν την πρώτη ευκαιρία, που είναι δύσκολο να σου δώσουν την πρώτη ευκαιρία. Μετά, όταν αγαπήσουν αυτό που κάνεις, είναι
πάντα πιστοί και πάντα σε ακολουθούν και αγοράζουν συνεχώς το επόμενο και αποζητάνε νέα σου. Και... εκπαιδευμένο κοινό, καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν μου λες ότι υπάρχει σε εβδομαδιαία βάση ένα φεστιβάλ βιβλίου, το οποίο είναι και ένας ωραίος τρόπος για να ταξιδέψει όλη τη Γαλλία, όπως είπες, και να γνωρίσει τη χώρα. Πάνε να πει ότι υπάρχει ένα κοινό που το αγαπά όλο αυτό. Το καταναλώνει σε εισαγωγικά. Δηλαδή... οι Γάλλοι αγαπούν πολύ το βιβλίο. Υπάρχουν και από το Υπουργείο Πολιτισμού τους ενέργειες πολλές για να προωθηθεί το βιβλίο. Και πωλείται το βιβλίο. Δηλαδή δεν βλέπουμε και στη μορφή του μάλιστα την έντυπη. Γιατί ναι. Βλέπουμε σήμερα στην Αμερική η μεγάλη πλειονότητα των βιβλίων είναι πλέον ηλεκτρονικά. Mm-hmm. Στη Γαλλία υπάρχουν ακόμα και ανοίγουν βιβλιοπωλεία καινούργια και πωλούνται τα βιβλία στην έντυπη μορφή τους. Και είναι ένας παράδεισος για τους λογοτέχνες. Είναι η κουλτούρα τους, ναι, ναι. Είναι η κουλτούρα τους. Λοιπόν, εγώ με σένα, Χρήστο, έκανα τα πρώτα μου βήματα στο αστυνομικό μυθιστόρημα, θέλω να σου πω. Χαίρομαι. Είχα διαβάσει διάφορα βιβλία στο παρελθόν, τα οποία απλά έπεφταν στα χέρια μου, δηλαδή δεν πήγα ποτέ σαν αναγνώστης να αγοράσω ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Και πρέπει να σου πω ότι δεν είχα πάρα πολύ καλή σχέση με τα αστυνομικά μυθιστορήματα, ακριβώς διότι ήταν πάντα τέτοια η πλοκή τους. Πάρα πολλοί ήρωες. Ιστορίες που πήγαιναν μπρος-πίσω στον χρόνο, που στο τέλος έλεγα. Τι δεν καταλαβαίνω. Εδώ μου άνοιξες ένα άλλο παράθυρο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι. Απενοχοποίησα μέσα στο μυαλό μου το αστυνομικό μου μυθιστόρημα. Θα σου το πω, το είπα και πριν και θα το πω γιατί το νιώθω και όχι για να πω στον καλεσμένο μπράβο, τι καλός που είσαι. Έχει μία τέτοια ωραία ροή η ιστορία, η αφήγησή σου, που δεν σε κουράσει, δεν σε μπερδεύει, αλλά σε εκπλήσει. Εκεί πάντα που λες, το βρήκα. Έτσι. Δεν το βρήκα. Αυτός ακριβώς είναι και ο σκοπός του αστυνομικού μυθιστορήματος όπως το κάνω εγώ. Είναι το λεγόμενο whodunit, δηλαδή ποιος είναι ο δράστης. Είναι ένα κυνήγι. Καινούργια έννοια κι αυτή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την έμαθα τώρα, ξέρω καλά. Να τη λέω. Έτσι ακριβώς. Ποιος το έκανε. Έτσι, ποιος το έκανε, ο whodunit. Το οποίο είναι σε τελείως αντίθετη κατεύθυνση από το σκανδιναβικό αστυνομικό μυθιστόρημα που είναι πολύ βίαιο, πολύ σκοτεινό. Mm. Εδώ πέρα έχουμε πραγματικά μία έρευνα, έναν αστυνόμο, ο οποίος ψάχνει να βρει ποιος δολοφόνησε το θύμα. Έλληνα σε ελληνικό νησί. Ακριβώς, αλλά με ένα περιβάλλον διεθνούς jet set. Ναι, ναι. Έτσι. Το μυθιστόρημα λοιπόν αυτό και όλα τα μυθιστορήματα τα γράφω όπως θα ήθελα εγώ ίδιος να τα διαβάσω. Δηλαδή, δίνω όλα τα στοιχεία στον αναγνώστη από την αρχή. Του τα δίνω λίγο-λίγο κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, έτσι ώστε στο τέλος, ναι, μεν να έρθει σαν έκπληξη η αποκάλυψη, ναι, του ενόχου, αλλά γυρίζοντας σελίδες να πει, α, να, εδώ. Το έχει δώσει κάπως. Ναι, μα πώς δεν το βρήκα. Και νομίζω ότι πάει καλά. Και ξεκίνησα να γράφω, λοιπόν, ως φανατικός αναγνώστης του είδους και ως εγκληματολόγος, τα βιβλία που θα ήθελα εγώ ίδιος να διαβάσω. Και ευτυχώς, σε πολλές χώρες υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να διαβάσουν αστυνομικό μυθιστόρημα, όπως και εγώ. Και ξέρεις το ότι είσαι εγκληματολόγος, σου δίνει το αβαντάζ να μπορείς να τα δεις από λίγο πιο ψηλά και να είναι αληθοφανής η περιγραφή ενός εγκλήματος, οι συνθήκες, όλη η διαδικασία, δεν ξέρω, ας πούμε, και τις έννοιες που μπορώ να χρησιμοποιήσω, αλλά δεν το πολύ χρησιμοποιείς να αποκτήσει έναν άλλο χαρακτήρα, να χάσει το κομμάτι της μυθοπλασίας και να το γιώσει πάρα πολύ. Δεν είναι δοκίμιο, δεν είναι διδακτορικό. Είναι ένα μυθιστόρημα με το οποίο ο αναγνώστης θέλει να περάσει καλά, να περάσει κάποιες ώρες ευχάριστες και να συνεχίζει να διαβάζει. Είναι μικρά και τα κεφάλαια, βοηθάει αυτό, λίγο παραπάνω. Για μας δουλεύεις, παιδί μου, για μας. Έτσι ακριβώς. Και η γνώση μου της εγκληματολογίας είναι μέσα στο βιβλίο, αλλά όπως είπες, διακριτικά, έτσι ώστε η αποτύπωση των χαρακτήρων, η ψυχολογία τους, γιατί για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό σε ένα μυθιστόρημα αστυνομικό, η ψυχολογία και τα κίνητρα, να είναι όπως πρέπει να είναι, αληθοφανή και σωστά. Χρήστο, δεν ξέρω αν είναι... προφανώς πάντα γινόντουσαν εγκλήματα, πάντα, απ' αρχαιοτάτων χρόνων, και εγκλήματα και καλά δουλεμένα και λιγότερο καλά δουλεμένα, εγκλήματα που αποκαλύφθηκαν και άλλα που παραμένουν στο σκοτάδι. Τα τελευταία χρόνια όμως έχουμε δει, ή λόγω των μέσων ενημέρωσης που φτάνει η πληροφορία πολύ γρήγορα σε εμάς, βιώνουμε μία έξαρση. Δηλαδή, εμπειρικά, σαν τηλεθεατές, σαν αναγνώστες, παρατηρούμε μία έξαρση εγκληματική γύρω μας και με ιστορίες που και το πιο τρελό μυαλό δεν θα μπορούσε να τις πλάσει. Και τις πλάθει η ζωή, τις βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας. Να αναφέρουμε για την περίπτωση των παιδιών από την Πάτρα. Ένα έγκλημα που συνέβαινε στα μάτια πολλών ανθρώπων και ενδεχομένως, δεν ξέρουμε, θα φανεί από την ιστορία,
δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Ξέρεις, όπως είπες, εγκλήματα συνέβαιναν πάντα. Δεν είναι τυχαίο ότι αν το πάρουμε, ας πούμε, από την θρησκευτική άποψη, τα πρώτα δύο αδέρφια σκότωσαν ο ένας τον άλλο, έτσι, ο Κάιν τον Άβελ. Η ιστορία, η μυθολογία είναι γεμάτα σε εγκλήματα. Και η καθημερινότητα ήταν πάντα γεμάτη εγκλήματα. Ο Εμίλ Ντουρκέμ, που είναι ένας από τους πατέρες της κοινωνιολογίας, έλεγε ότι μια κοινωνία χωρίς έγκλημα δεν έχει υπάρξει και δεν θα υπάρξει ποτέ. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει. Είναι στη φύση μας. Είναι στη φύση μας, είναι στις συνθήκες. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι αυτή η προβολή. Έχουμε δηλαδή πλέον πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση στο έγκλημα με το πάτημα ενός κουμπιού, με τα social media, με τον τύπο. Μαθαίνουμε όλα αυτά τα οποία πριν από 50 χρόνια, πριν από 40 χρόνια ή πριν και από 30 χρόνια δεν τα μαθαίναμε. Δεν είμαι λοιπόν σίγουρος ότι υπάρχει μια έκρηξη της εγκληματικότητας, ακόμα και τα πιο φρικτά εγκλήματα, αυτά που λέμε όπου γονείς δολοφονούν τα παιδιά τους, υπήρχαν πάντα. Απλά δεν είχαμε τέτοια πρόσβαση. Θα σου πω και κάτι το οποίο το λέω καμιά φορά και σοκάρει. Υπάρχει μια γερμανική έρευνα πολύ πρόσφατη, η οποία λέει ότι αν διενεργούσαμε νεκροψίες σε όλους όσους πεθαίνουν, είτε από φυσικό θάνατο είτε από ατύχημα, ναι, θα διαπιστώναμε ότι μεταξύ 1 και 5% αυτών που έχουν καταγραφεί σαν φυσικοί θάνατοι είναι εγκληματικές ενέργειες. Και για να σου δώσω να καταλάβεις για τι νούμερα μιλάμε, στη Γαλλία προ-COVID είχαμε 100.000 ανθρώπους που πέθαναν ανά έτος. Mm-hmm. Από αυτούς τους 100.000 λοιπόν, από 1.000 μέχρι 5.000 θα ήταν δολοφονημένοι και εμείς απλά δεν το ξέραμε. Είναι ο λεγόμενος σκοτεινός αριθμός εγκληματικότητας, τα εγκλήματα που έχουν τελεστεί και για τα οποία δεν θα μάθουμε ποτέ τίποτα και δεν ξέρουμε καν ότι έχουν τελεστεί. Και αυτό για μένα είναι το τέλειο έγκλημα. Είναι καταπληκτικό το πόσο μας ιντρικάρει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι η σωστή λέξη. Μας κινητοποιεί το ενδιαφέρον σίγουρα μία ιστορία εγκλήματος. Γι' αυτό και βλέπουμε να υπάρχει τόσο ενδιαφέρον από τον κόσμο όταν μία ιστορία φτάνει στο φως της δημοσιότητας και μπαίνεις στο ρόλο του detective, του εγκληματολόγου, όλων των ειδικοτήτων που μπορεί να εμπλέκονται. Προσπαθούμε δηλαδή εμείς ίδιοι να βγάλουμε μία άκρη, να ξεδιαλύνουμε το έγκλημα. Είναι στην ανθρώπινη φύση αυτό να προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη και να εκλογικεύσουμε πράγματα τα οποία εκ πρώτης δεν φαίνονται πολύ λογικά. Και είναι και στην ανθρώπινη ψυχολογία, όπως λένε στην εγκληματολογία, να ενδιαφερόμαστε και να παρακολουθούμε τέτοιες φρικτές υποθέσεις από κοντά και τις παρακολουθούμε από τη σιγουριά του καναπέ μας. Δηλαδή βλέπουμε ότι το κακό και η βία υπάρχει γύρω μας, αλλά εμείς είμαστε ασφαλείς στο σαλόνι μας και το βλέπουμε από απόσταση. Μας ενισχύει το αίσθημα της προσωπικής μας ασφάλειας, ότι έχει γίνει σε κάποιον άλλον. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, μας αρέσει και να εκφέρουμε άποψη και να τοποθετούμαστε. Σε όλα. Και αυτό ανθρώπινη φύση. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, σε διαβεβαιώ. Απλά έχουμε το βήμα πλέον να το κάνουμε έτσι πιο εύκολα. Ναι. Και στη Γαλλία το ίδιο συμβαίνει. Όλοι έχουμε μία άποψη για όλα. Το αν πρέπει κανείς να εκφράζει την άποψη πάνω σε αντικείμενα που δεν κατέχει, για μένα είναι μάλλον αρνητική η απάντηση. Δεν το κάνω. Ναι. Και ακόμα και σε υποθέσεις, με έχουν καλέσει να εκφράσω άποψη για υποθέσεις τις οποίες ισχυρίζεται ακόμα η αστυνομία και δεν έχουν φτάσει ακόμα στη δικαιοσύνη και δεν έχει υπάρξει ακόμα η απόφαση της δικαιοσύνης. Δεν το κάνω ποτέ γιατί δεν υπάρχει λόγος. Δεν έχει να προσφέρει κάτι επί της ουσίας. Τίποτα. Για να δείξω το πρόσωπό μου 3 λεπτά στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ναι, είναι αυτό μια στάση ζωής, Χρήστο μου. Ο καθένας επιλέγει το πώς θα τοποθετηθεί γενικώς στη ζωή του. Θέλω επίσης να πω, γιατί εγώ είπαμε ότι ήρθα πρώτη φορά επί της ουσίας σε επαφή με το αστυνομικό μυθιστόρημα και αναπτύξα μια καλή σχέση αυτή τη φορά μαζί του, ότι π.χ. στο βιβλίο που κρατάω, το μυθιστόρημα με κλειδί, και αυτό είναι όρος. Ναι, λογοτεχνικός όρος. Και τι σημαίνει? Μυθιστόρημα με κλειδί είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο αναφέρεται σε πραγματικά πρόσωπα και πράγματα με μια επικάλυψη λεπτή μυθοπλασίας. Και όταν έχεις το κλειδί, τα κλειδιά, καταλαβαίνεις για ποιους μιλάει. Είναι λοιπόν ένα μυθιστόρημα με κλειδί που είναι και το κίνητρο της δολοφονίας της Λούσι Ντέιβις, η οποία έγραφε ένα βιβλίο που θα αποκάλυπτε τα μυστικά όλων των φίλων. Ένα μυθιστόρημα με κλειδί. Ακριβώς. Έγραφε. Ακριβώς. Αλλά δεν θα σας πω περισσότερα. Δεν το τελείωσε. Αυτό είναι το ένα. Εδώ δεν θέλω να μου πεις πολλά. Δεν θα κάνω σπόιλερ. Γιατί είμαι
πολύ αρχή ακόμα. Είμαι στη σελίδα 28. Εντάξει. Και δεν θέλω να μου το χαλάσεις. Αλλά αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που μεταφράστηκε στα ελληνικά. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που κυκλοφόρησε και στη Γαλλία το 2018. Είναι αυτό που κέρδισε το βραβείο της Ακαδημίας του ΒΑΤ. Εγώ γράφω στα ελληνικά γενικότερα ή στα αγγλικά. Και αυτό κυκλοφόρησε τώρα από το μήνα σε βελτιωμένη έκδοση. Βασισμένο στη βραβευμένη γαλλική του έκδοση. Και τι είναι η βελτιωμένη έκδοση? Είχε κυκλοφορήσει παλαιότερα στην Ελλάδα, το ξεχνάμε. Ναι. Και βγήκε τώρα σε νέα έκδοση βασισμένη στη γαλλική. Είναι δηλαδή, η μετάφραση του δηλαδή, το περιεχόμενό του. Το περιεχόμενό του είναι το ίδιο με το γαλλικό. Δεν είναι okay. μετάφραση, γιατί το γαλλικό είναι μετάφραση. Τα γράφω okay. στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Ωραία. Ναι. Και αυτό λοιπόν κυκλοφορεί βασισμένο πάνω σε αυτή την έκδοση τη γαλλική και νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Δεν είναι σε ένα ελληνικό νησί όπως είναι το μυθιστόρμα με κλειδί. Είμαστε λίγο σε πιο κλειστό χώρο, στον πέμπτο όροφο της νομικής, στον τομέα εγκληματολογίας, με δύο νεκρούς. Και αναρωτιόμαστε αν υπάρχει το τέλειο έγκλημα και γιατί κάποιος μετέτρεψε τον χώρο της θεωρητικής μελέτης του εγκλήματος σε σκηνικό πραγματικού εγκλήματος. Σηκώνω το φρύδι το αριστερό και το αφήνω σε εσάς να το ανακαλύψετε όλο αυτό. Εδώ έχω και δύο πολύ ωραία βιβλία που για έναν Έλληνα θα λειτουργούσαν σαν καρποστάλ. Έτσι ακριβώς. Έχει πλάκα το μεταξύ που δείχνω σήμερα τα βιβλία. Λες και κάνω το. Τηλεμάρκετινγκ. Διαλέξτε κυρίες και κύριοι. Αλλά πώς αλλιώς δεν θα τα δείξω τέλος πάντων. Είναι τα αντίστοιχα. Είναι το μυθιστόρημα με κλειδί. Είναι το μυθιστόρημα με κλειδί στα γαλλικά που κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα και στα γερμανικά που κυκλοφόρησε πριν από μία εβδομάδα. Και τα δείχνω γιατί θέλω να σας δείξω ότι ο Χρήστος μας κάνει διεθνή καριέρα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Έχει ενδιαφέρον που επέλεξαν πάντως, βλέπεις, τελείως καλοκαιρινά και τελείως, όπως είπες, carte postal, γιατί σαφώς και προορίζονται για αναγνώστες που αγαπούν την Ελλάδα και είναι γνωρίζουν την Ελλάδα. Είναι μια άλλη αγορά που τελείως. Αυτό εδώ λειτουργεί πάρα πολύ. Πουλάει, παιδί μου. Ακριβώς. Ας το ξέρουν οι ανθρώποι τι κάνουν. Ξέρουν, εννοείται. Δεν ασχολούμαι καθόλου πλέον με τα. Τι ωραίο αυτό να έχεις ανθρώπους γύρω σου που ο καθένας με εμπιστοσύνη και από μέρους σου και με σιγουριά στη σχέση σας να λαμβάνει το δικό του το κομμάτι. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντική αυτή η σχέση με τον εκδοτικό οίκο. Και με τους επιμέρους κλάδους από το μάρκετινγκ, από το εξώφυλλο, από την επιμέλεια. Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που έχω και στην Γαλλία και στην Γερμανία και στην Ελλάδα φυσικά πολύ καλές σχέσεις με τους εκδοτικούς μου οίκους, οι οποίοι είναι top. Εκτός από το να πηγαίνεις κάθε Σαββατοκύριακο σε ένα φεστιβάλ βιβλίο και να ταξιδεύεις στη Γαλλία, εκτός από το να γράφεις, τι άλλο κάνεις εκεί στα ξένα? Τι άλλο κάνω? Και πριν τον COVID. Να μου αφήσεις και τη διεύθυνση του σπιτιού σου. Εννοείται. Και το κλειδί κάτω από το χαλάκι. Εννοείται. Στο κουτί των γραμμάτων. Θα το αφήσω ανοιχτό. Στο γραμματοκιβώτιο. Όχι, στο βασιλικό θα το βάλεις από στο κάτω. Βασιλικό. Το δεν κλειδί. Λέμε πολλά, δεν λέμε. Μην κάνουμε spoiler. Τι άλλο κάνω? Ξέρεις, εκτός από τα αστυνομικά, γράφω και δοκίμια για το έγκλημα στην τέχνη και ως μία εκ των καλών τεχνών. Και αυτό το θέμα με έχει ταξιδέψει παντού σε όλο τον κόσμο. Και κάνω ομιλίες πάνω σε αυτό, όπου με κάποιον προτζέκτορα σε μία οθόνη δείχνω πίνακες αρχαίους ελληνικούς αμφορείς, γλυπτά από μεγάλα μουσεία, που αναπαριστούν δολοφονίες, βιβλικές, μυθολογικές, ιστορικές, και με το μάτι του εγκληματολόγου τους εξηγώ τι βλέπουμε. Ποιος είναι το δολοφόνος, ποιος είναι το θύμα, αν έχουν άλοθη και ποια είναι η πραγματικότητα. Ψάχνω δηλαδή, παίζουμε ένα κλουέντο σε ένα μουσείο. Πόσο ενδιαφέρον όλο αυτό. Και είναι, ναι, το βρίσκουν πολύ ενδιαφέρον και ευτυχώς, όπως είπα, με έχει βοηθήσει να ταξιδέψω ολόκληρο τον κόσμο και να κάνω ομιλίες πάνω στο έγκλημα. Είσαι χαρούμενος με τη ζωή σου. Πολύ, πολύ, πολύ. Τι ωραία. Πάντα βλέπουμε βέβαια το παγόβουνο. Από το παγόβουνο βλέπουμε πάντα την κορυφή. Την επιτυχία ή την, όλα αυτά που κάτω του ξέρεις πολύ καλά κι εσύ έχουν πολύ, πολύ δουλειά. Ναι, αλλά ξέρεις τι σκέφτομαι, Χρήστο, ότι ξεκίνησες από ένα. Ήσουν ένα παιδάκι που διάβαζε αστυνομικό μυθιστόρημα, αστυνομική λογοτεχνία. Και τώρα είσαι από τους ανθρώπους που θα τολμήσω να το πω, σε παγκόσμιο επίπεδο. Είσαι ψηλά εκεί στην κορυφή. Ευχαριστώ πολύ. Και με διαβάζουν και άλλα παιδάκια. Ναι, και σε διαβάζουν άλλα παιδάκια, βέβαια. Χαίρομαι. Είναι ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο είναι, έχεις βρει τη φιλή σου, έχεις βρει ανθρώπους που κάνετε ωραία πράγματα μας και το ΠΑΤ είσαι συνδημιουργός πια, όχι απλά αναγνώστης. Ακριβώς. Είμαι δημιουργός και η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη. Δηλαδή, ένας δημιουργός δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το κοινό του. Και είμαι πολύ ευγνώμων στους αναγνώστες και στη Γαλλία και στον γαλλόφωνο κόσμο και στην Αμερική και στη Γερμανία, ελπίζω τώρα, και στην Ελλάδα κυρίως, που αγκάλιασαν αυτό που κάνω και που μου δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσω να το κάνω. Είναι πολύ σημαντικό.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Σε ευχαριστώ που ήρθες, που τα καταφέραμε. Ευχαριστώ και τους δυο μας και το σύμπαν και το φίλο μας το Σπύρο, τέλος πάντων, και όλο τον καλό τον κόσμο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ να ταξιδεύεις, να γράφεις, να διαβάζεις, να ευχαριστιέσαι γενικώς. Ευχαριστώ. Αντεύχομαι για τα ίδια και σας περιμένω στο Παρίσι.